Καλό μεσημέρι, Δένια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο Λαύριο, στην περιοχή Νεράκη, όπου αυτή τη στιγμή επικυρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακούτε και το, βλέπετε και το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, όπου αυτή τη στιγμή ρίχνει νερό. Η πυρκαγιά, όπως μπορούμε να δούμε, είναι σε μια έκταση, Δένια, κυρίες και κύριοι, όπου έχει αρκετά απορρίμματα, θα λέγαμε κάτι σαν χωματερή. Εκδηλώθηκε στις 10:47. Στην ερώτησή σου, αν υπάρχουν σπίτια. Υπάρχουν σπίτια, όχι όμως πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, όχι και πολύ μακριά. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς, αν θα χρειαστεί να απομακρυνθούν κάποιοι κάτοικοι. Πάντως νωρίτερα, περίπου 60 με 70 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονταν σε ένα άτυπο καταβλισμό, απομακρύνθηκαν από το σημείο, καθώς λόγω κυρίως του πυκνού καπνού φύσαγε ο αέρας προς τη μεριά τους και δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι και προληπτικά απομακρύνθηκαν με δύο λεωφορεία του Δήμου. Επαναλαμβάνω ότι είναι χαμηλή η βλάστηση στο σημείο, αλλά κυρίως τα απορρίμματα τα οποία βρίσκονται εκεί δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και φυσικά και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν περισσότερο δύσκολες συνθήκες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν, Ντένια, τουλάχιστον 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο, 6 οχήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σκαπτικά μηχανήματα, ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής δυνάμεις, οι οποίες συνεχώς ενισχύονται ανάλογα και με την εξέλιξη του μετόπου. Να σημειωθεί ότι σε σχετικά κοντά, θα έλεγα περί το 1 με 2 χιλιόμετρα, βρίσκονται εγκαταστάσεις της ελληνικής βιομηχανίας όπλων. Δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάτι ανησυχητικό προς τα εκεί, αλλά αξίζει νομίζω να το σημειώσουμε. Το συγκεκριμένο σημείο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά, Ντένια, έχει χαμηλή βλάστηση, ξερά χόρτα αλλά και απορρίμματα. Όμως σε έναν κύκλο από την περιοχή αυτή υπάρχει αρκετά πυκνή βλάστηση και δέντρα. Οπότε